Και πάμε εδώ να υποδεχθούμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Ζαχαριάδη. Τι κάνετε, καλή σας μέρα. Το Βαγγέλης παραμένει εδώ, βέβαια. Αυτές τώρα με συγχωρείτε. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Συγγνώμη, κύριε Ζαχαριάδη. Είναι. Εντάξει, είναι δομές κράτους αυτές τώρα. Δηλαδή, άλλος τον έκλεβε και ο άνθρωπος πάει να πληρώσει αυτόν που τον έκλεβε. Μα και στους ιδιώτες το ίδιο γίνεται. Ναι, δεν διαφωνώ. Θα πληρώσει, σου λέει. Και μετά πήγαινε στα δικαστήρια τραβήξω εσύ χρόνια. Η ΔΕΗ θα πάρει τα λεφτά της. Ναι, δεν την ενδιαφέρει. Σου λέει στο ρολόι σου είναι, είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις τι γίνεται. Αλλά η ΔΕΗ διαπίστωσε τη ρευματοκλοπή. Χαίρομαι πολύ. Εσύ θα την πληρώσεις. Υποτίθεται όμως ότι εδώ και πάνω από 10 χρόνια, αν μου επιτρέπετε, ξεκίνησε μία σειρά μεταρρυθμίσεων να βάλουμε τους ψηφιακούς μετρητές. Τους έξυπνους λέτε στο σπίτι. Ναι. Και έχουμε φτάσει 2024. Μες ακόμα με το ρολογάκι, με την ασφάλεια, με τη μολυβένια. Χώρες οι οποίες ήταν πολύ πιο πίσω από εμάς τα έχουν βάλει. Και εμείς εδώ ακόμα κάνουμε τέτοια θέματα από όπου άκου τι έγινε. Ναι, έχετε δίκιο. Είμαστε πολύ πίσω. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Ναι. Υποτίθεται ότι όλα αυτά θα λυνόντουσαν με τις αποκρατικοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις κτλ. Είναι σε εξέλιξη η επίλυση. Σε τι εξέλιξη. Σε αργή εξέλιξη. Και η ζωή είναι σε εξέλιξη. Ναι, πολύ. Η εξέλιξη θέλει τον χρόνο, κύριε Ζαχαριάδη. Δεν γίνεται. Όχι, το λέω γιατί. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό έχει δύο πλευρές αδικίας. Πρώτον, αυτόν ο οποίος. Υφίσταται την αδικία. Και δεύτερον, όλους εμάς που επιβαρυνόμαστε για να μπορεί κάποιος να κλέβει ή να κάνει οτιδήποτε. Έτσι. Σωστά το λέω. Και τη δυσκολία μετά να βρεις και να διακρίνεις ότι ο Παυλόπουλος χρειάζεται το κοινωνικό τιμολόγιο, ο οικονόμου δεν το χρειάζεται. Έτσι. Αυτά είναι μια σειρά θέματα που θα πρέπει να τα είχαμε λύσει τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Τώρα πάμε στα δικά σας και θα έλεγα να ξεκινήσουμε πριν πάμε και στη δημοσκόπηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Παρουσιάσαμε χθες το βράδυ εδώ στο κεντρικό μας δελτίο με τη Σία Κοσιόνη. Στο θέμα του κυρίου Αρβανίτη που από χθες με τη δημόσια παραδοχή που έκανε έχει γίνει σάλος, έχει γίνει χαμός. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό? Παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι συνέγραψε ένα άρθρο που καταδίκησε για τη χώρα μας από μια πλευρά, αλλά και από την άλλη να μην πάρει τα κονδύλια η χώρα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ένα λεπτάκι. Αυτό είπε. Ένα λεπτάκι γιατί αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι ότι καταδικάζει τη χώρα μας, καταδικάζει την κυβέρνηση της χώρας μας, την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Χώρα είμαι κι εγώ, είστε κι εσείς κτλ. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την κυβέρνηση. Ναι, αλλά και θα την πληρώσουμε όλοι εμείς. Καταδικάζοντας την κυβέρνηση όπως λέτε. Εγώ όχι, δεν διαφωνώ. Δεν θα την πληρώσουμε όλοι αν δεν πάρουμε τα κονδύλια. Ο Αρβανίτης. Ο Μητσοτάκης θα την πληρώσει. Είναι ένας ευρωβουλευτής. Ναι. Η κυρία Σιμακοπούλου που έκλεψε τα προσωπικά μας, τα υπέκλειπε, δεν ξέρω πώς. Πάτησε άλλο θέμα. Είναι, όχι, όχι, είναι μία. Είναι ένας. Είναι μία. Για να φτάσεις από τον έναν και τον έναν στους 270, εκεί έχει σπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι προσβλητικό για την χώρα. Άρα καλώς έκανε ο κύριος Αρβανίτης. Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση. Αυτό το εγώ εσείς το διεκδίκησε κρίνετε με μεγάλη μανία εχθές, προκειμένου να το καρποθεί και να το παρουσιάσει ως δική του πρωτοβουλία. Είναι εγώ μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πρέπει να μας κλονίσει όλους και πρέπει να μας συμμορφώσει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου. Η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα σεντ εάν συμμορφωθεί. Δεν μπορεί όμως η Ελλάδα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα, είναι ο πυρετός, δεν είναι το θερμόμετρο. Μάλιστα. Έτσι. Εάν δεν λειτουργεί ικανοποιητικά το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και το διαπιστώνει η Ευρωβουλή, δεν φταίει ο κάθε ένας υποψήφιος. Εμείς τι λέμε. Μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. Όχι, αυτή είναι η συζήτηση. Λες και τα προηγούμενα χρόνια η δικαιοσύνη απονέμονταν σε χρόνους ΔΤΕ. Ποτέ. Λες και οι αποφάσεις έβγαιναν την επόμενη μέρα και οι δίκες γίνονταν. Μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση. Όχι, να πάμε. Έχετε την άποψή σας. Το ερώτημα είναι το εξής. Είναι κανονικό ένας ευρωβουλευτής να κομπορημονεί ότι ο ίδιος είναι ο συντάκτης του άρθρου που προβλέπει αναστολή κονδυλίων για τη χώρα του? Όσοι. Εσείς το κάνατε. Εσείς αν είστε ευρωβουλευτής, θα το κάνατε. Όσοι Ευρωπαίοι βουλευτές ψήφισαν αυτό το ψήφισμα, δεν το κάνανε τιμωρητικά προς την Ελλάδα. Το κάνανε γιατί αγαπάνε τη δημοκρατία. Κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι και η δημοκρατική διαδρομή μέσα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και δεν μπορεί κανένας, τότε καλά έκανε ο κύριος Αρβανίτης. Να βλέπει
την Ελλάδα να είναι συγκρίσιμη με χώρες οι οποίες δεν έχουν δημοκρατική πάρα. Με την Μπουργκίνα Φάσο στο θέμα του τύπου. Αυτό μας λέγανε. Ότι η Ελλάδα εδώ στην ελευθεροτυπία είναι κάτω από την Μπουργκίνα Φάσο. Υπάρχει. Αυτό λέγατε για την Ουζουμπούρου. Εγώ στο Skype βγαίνω, δεν βγαίνω σε εκπομπή στην Μπουργκίνα Φάσο, ούτε στην Ουζουμπούρου. Όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι για τη χώρα μας. Πώς τώρα. Μα δεν είναι, δεν το καταλαβαίνετε τώρα. Δεν λέτε ο Μητσοτάκης. Εγώ λέω Μητσοτάκης. Όχι, δεν λέτε. Εγώ λέω Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση λέει μέσα. Αυτή που λέει το ψήφισμα. Άρα καλώς έκανε ο άνθρωπος. Εγώ λέω λοιπόν, ότι όσοι αγαπάμε την Ελλάδα, ναι, όσοι αγαπάμε τις ευρωπαϊκές αξίες, ναι, πρέπει να αγωνιζόμαστε κάθε μέρα, ναι, η Ελλάδα να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Άρα μην τα πάρουμε τα λεφτά, λέτε, από την Ευρώπη. Να μην υποχωρεί. Να μην τα πάρουμε τα κονδύλια, επομένως. Πρέπει η Ελλάδα, αυτό που δεν έχει συμβεί ποτέ στη μεταπολίτευση ξανά, ποτέ, με καμία κυβέρνηση και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό και του. Ποτέ. Να συμμορφωθεί με αυτούς τους κανόνες και φυσικά δηλαδή να μην χάσει. Δηλαδή εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ένα σεν. Σύμφωνοι. Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλετε να ελέγξετε όλο τον τύπο. Ήσασταν υπέρ της Ελλάδας. Εμείς θέλαμε να ελέγξουμε όλο τον τύπο. Το παραδέχτηκε και ο πρόεδρός σας, ο πρώην πρόεδρος, με τις άδειες της τηλεοπτικής. Αυτό είναι μια τελείως αυθαίρετη. Δηλαδή, ο άνθρωπος είπε ότι κάναμε λάθος. Αυτό είναι μια τελείως. Δηλαδή εσείς ήσασταν υπέρ της ελευθερωτυπίας τότε. Αυτό είναι μια τελείως αυθαίρετη ανάγνωση. Εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε, και εδώ υπάρχουν εκτιμήσεις, είναι να μπουν κανόνες στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο στη χώρα. Εγώ έβλεπα. Με το Φλωρεντία, μας έλεγε ο παπάς που καταδικάστηκε με 13-0 για την υπόθεση αυτή. Θα τα πούμε όλα. Ο Νίκος Παπάς καταδικάστηκε με 13-0 για το θέμα αυτό. Αυτό δεν σας απασχολεί, για παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή, αν εμένα μου έλεγαν εδώ ότι καταδικάζεσαι ως δημοσιογράφος για παράβαση καθήκοντος, θα ήταν το βαρύτερο που θα είχα να μου κάνω. Και εσείς το παράσετε να πασάνε. Αυτό σαν μην τρέχει τίποτα. Δεν έγινε για κάτι. Αυτό είπε και ο Άλεξης Τσίπρας. Το είπε και ο Τσίπρας. Τα περνάτε πολύ ελαφριά όλα αυτά. Μα δεν περνάω εγώ. Απ' τη μία το κράτος δικαίου, σωστά το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη, τον μας αφορά, εδώ δεν τρέχει τίποτα. Πάντως, είναι τρίτη πρωί. Έβγαλε επί των ημερών μας παρά τα όποια λάθη και ομολογημένα λάθη. Εντάξει. Δηλαδή, να σας πω κάτι, κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλε. Βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός. Ναι. Λέει, σε αυτά τα θέματα πρέπει να τα έχω πάει διαφορετικά. Μπράβο του. Αυτό είναι δύναμη ή αδυναμία. Εγώ λέω ότι είναι δύναμη. Δύναμη, και εγώ λέω το ίδιο. Δηλαδή εδώ ζούμε σε μια χώρα που πρώην πρωθυπουργοί, μια χώρα που χρεοκόπησε, μια χώρα που καταστράφηκε, μια χώρα που έχει προβλήματα, δεν έχουν παραδεχτεί λάθη ποτέ. Καλά έκανε που τα είχαν κάνει όλα σωστά. Η αντίδραση όμως, λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά μεταγενναιότητος είπαμε. Και συμφωνώ απολύτως μαζί σας, δύναμη προϋποθέτει αυτό για να το κάνεις την αυτοκριτική σου. Η αντίδραση όμως δεν ήρθε από κυβερνητικής πλευράς. Ήρθε από εσωκομματικής πλευράς. Βέβαια, βέβαια. Και τι σχέση έχει αυτό? Ότι δεν άρεσε αυτή η δύναμη σε όλους. Σε εσάς δεν αρέσει. Όχι στους άλλους. Οι άλλοι περισσεύουν. Έτσι κι αλλιώς περισσεύουν. Όταν κάνει κάποιος αυτοκριτική είναι γενναία πράξη. Έτσι κι αλλιώς είναι γενναία πράξη. Δεν έχει. Όταν τοποθετείται κάποιος ως πρώην πρωθυπουργός, δεν τοποθετείται ούτε απέναντι σε πρόσωπα ούτε απέναντι σε κόμματα. Εγώ άκουσα τον κύριο Πολάκη να αντιδράει εντονά. Ο κύριο Παρασκευόπουλος αντέδρασε, δεν του άρεσε. Ο κύριο Κοντονής από άλλη θέση είπε το δεν είχαν στήσει παραμάγαζο στο Μαξίμου. Τοποθετείται απέναντι στην ιστορία. Εσείς πώς τα ακούτε αυτά? Παραμάγαζο στο Μαξίμου. Αυτά που είπε ο κύριο Κοντονής. Γιατί ψέματα. Τα βρίσκω υπερβολικά και λάθος. Εγώ νομίζω ότι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι άλλες ήταν οι προθέσεις μας, άλλο ήταν το αποτέλεσμα, είναι σωστή. Είναι σωστή. Θεωρώ ότι για να κλείσει μία περίοδος και να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε πολιτικά μία καινούρια δεν γίνεται χωρίς ειλικρινή αυτοκριτική, τουλάχιστον για κόμματα και για χώρους σαν το δικό μας. Πολύ σωστή. Και θεωρώ το να βγαίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα ένας πρώην πρωθυπουργός και να μιλάει με θάρρος για αυτά τα ζητήματα, τον τιμά. Θα υπάρξουν και αντιδράσεις. Θα υπάρξουν. Μα ο Παύλος κάθε εβδομάδα κάνει τρεις αναρτήσεις οι οποίες έχουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν πειράζει. Έτσι συζητάνε τα κόμματα. Ο καθένας να πει τη γνώμη του, να έχουν διαβάσει όμως όλοι. Πάντως, γιατί αυτό τότε το οποίο περιγράφει σήμερα ο κύριος Τσίπρας ως ατυχές στα δύο επίπεδα ήταν ένδειξη κράτους δικαίου. Όταν ο πρώην Έχουμε υπουργός ένα λεπτά, κύριε Παυλόπουλε. Λέει, να πω τη φράση αν μου το επιτρέπετε. Όταν ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης της χώρας λέει ότι είχε στηθεί παραϋπουργείο δικαιοσύνης για να κρεμαστούν και να στοχοποιηθούν 10 πολιτικά πρόσωπα τα οποία δεν προέκυπτε, λέει ο Κοντονής, ότι είχαν πάρει λεφτά. Ήταν κράτος δικαίου. Ένα λεπτό. Είχαμε επί των ημερών μας, που ήμασταν 4,5 χρόνια κυβέρνηση, μία καταγγελία
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν λειτουργούν οι αυτό θεσμοί. Είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, δεν είναι. Όχι, αυτό είναι το θέμα. Όχι. Γιατί οι θεσμοί είναι θεσμοί. Ναι, ναι. Το Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, η δικαιοσύνη. Mm. Λοιπόν, εδώ τι λέμε, ότι υπήρξε ένα διεθνές σκάνδαλο. Μάλιστα. Για το ελληνικό σκέλος αυτού του σκανδάλου, το αμερικανικό δημόσιο πήρε 400 εκατομμύρια και με τους χειρισμούς που γίνανε και από το πολιτικό σύστημα. Και από τη δικαιοσύνη, στην Ελλάδα δεν έχει μπει ένα σεν. Είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία. Βαριά κουβέντα από πρώην υπουργό. Το θέμα είναι και ποιος τι λέει. Ένας υπουργός δικαιοσύνης. Βεβαίως. Ένας υπουργός δικαιοσύνης. Βεβαίως. Υπουργός δικαιοσύνης. Λέω λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο θέμα της υπόθεσης Νοβάρτης δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ούτε κάποιο εμπλεκόμενο πολιτικό πρόσωπο, ούτε είδαμε γιατρούς, ιστορίες διάφορα σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας. Ζήτημα δημόσιων πόρων. Λουστά. Και θα έπρεπε να απασχολεί όλους μας. Εσείς γιατί δεν το διαλευκάνατε το θέμα αυτό και πήγατε εμείς να μπλέξετε τους πολιτικούς. Εμείς ήμασταν η για κυβέρνηση, να δεν ήμασταν η δικαιοσύνη. Εμείς ήμασταν η κυβέρνηση. Εσείς πήγατε αυτό να κάνετε το κόλπο γκρόσο. Όχι. Να χώσετε κάποιους αντιπάλους μέσα για να κυβερνάτε 20 χρόνια. Όχι. Δεν σας βγήκε αυτό. Όχι. Πήγατε να ελέγξετε, όπως έλεγε ο Πολάκης, τη δικαιοσύνη για να χώσετε κάποιους μέσα. Το έλεγε ο άνθρωπος φανερά. Πάλι δεν σας βγήκε. Γιατί λειτουργούσαν οι θεσμοί. Και λειτουργούν οι θεσμοί. Ευτυχώς στην Ελλάδα λειτουργούν οι θεσμοί. Άρα, εφόσον λειτουργούν οι θεσμοί, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει πρόβλημα στη λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα. Δεν λειτουργούν κατά τη γνώμη σας θεσμοί. Κατά τη γνώμη μου σε κάποια ζητήματα λειτουργούν, σε κάποια υπάρχει πρόβλημα. Πάντως κάθε μέρα με ρωτάτε, μία, κοιτάξτε, δύο εφημερίδες. Στη δημοκρατία, αν μου επιτρέπετε, μπορώ να το απαντήσω αυτό τον κύριο Κόνομ. Στη δημοκρατία κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο. Και οι πολιτικοί, και οι δικαστές, και οι δημοσιογράφοι, και όλοι. Βεβαίως. Λοιπόν, το δεν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα είναι πολύ βαρύ για να το λέει. Λευκές επιταγές. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα. Σε αυτή την κακή δημοκρατία υπάρχουν εφημερίδες. Εγώ είπα ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα. Κυκλοφορούν κάθε μέρα εξαπολύοντας υπονόμους εναντίον του Προέδρου σας, χιδεότατες αναρτήσεις και παρόλα αυτά κυκλοφορούν. Όπως και κατά του Πρωθυπουργού. Αυτό δεν είναι ελευθεροτυπία όμως. Είναι. Μπορεί πολλές φορές να είναι και ρηπαρογραφία. Δηλαδή, δεν έχουν κλείσει. Υπήρξαν συζητήσεις και επί δική μας κυβερνήσεως και επί κυβερνήσεως του κυρίου Μητσοτάκη περί των ορίων που μπορεί να επιτίθεται σε πρόσωπα, που μπορεί να επιτίθεται σε οικογένειες, που μπορεί να στοχοποιεί, που μπορεί να υποκινεί βία, ρατσιστικό μίσος, ακόμα και εγκληματικές ενέργειες. Υπάρχει μια τέτοια ανοιχτή συζήτηση. Προφανώς κυκλοφορούν οι εφημερίδες, λέω ότι δεν κυκλοφορούν. Μάλιστα. Αλλά το να υβρίζεις δεν σε κάνει πιο δημοκράτη. Mm-hmm. Το να λασπολογείς, να χειδεολογείς. Δεν αναφέρομαι στην πολιτική. Σε καθεστώτα πάντως δεν θα κυκλοφορούσαν. Δεν αναφέρομαι. Σε καθεστώτα δεν αναφέρομαι. Ναι, αλλά η ποιότητα της δημοκρατίας μας δεν κρίνεται από το μακελιό. Να με συγχωρείτε τώρα. Να μιλήσω. Εγώ γι' αυτό μιλάω. Εγώ γι' αυτό μιλάω. Δεν λέω για μια αντιπολίτευση. Δεν λέω για μια αντιπαράθεση, δεν λέω για μια συζήτηση ιδεολογική, πολιτική, αξιακή. Ναι, αλλά πρέπει να πρέπει να πούμε, δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο τι είναι, καθεστώς. Να κλείσουμε, παιδιά, ελάτε, πέρασε η ώρα. Τον κύριο Παυλόπουλο, έχει μονοπολίσει τη συζήτηση. Κύριε Παυλόπουλο, τι είχε πάει, καλά λέει. Έχει δίκιο ο κύριο Ζαχαριάδης. Τα έχει βάλει με το Πασόκ, τα έχει βάλει με το ΣΥΡΙΖΑ, κάπου έλεος. Δεν μύρισε και ο καθόλου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, λέει. Όταν ξανάρθετε θα ζωγραφίσω καραβάκια. Κλείνουμε δώρα, παιδιά. Δεν κάνω. Ο πολιτικός δεν έκανε κριτική. Πάντως θα σας πω κάτι, κύριε Ζαχαριάδη, επειδή με προκαλέσατε τώρα περί κράτους δικαίου. Εγώ συμφωνώ στο μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής σας αντίληψης. Αλλά αν δεν λειτουργούσε το κράτος δικαίου, με συγχωρείτε που θα το πω, στα γήπεδα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μαζικές βρισχές εναντίον της κυβερνήσεως και του Πρωθυπουργού. Μια δημοκρατία. Καλά, στα γήπεδα δεν λειτουργεί το κράτος. Μάλιστα. Εδώ ψήφισε ένα νόμο η Βουλή για το πώς θα ανοίξουν τα γήπεδα. Μιλάω για το κράτος δικαίου, το κράτος. Μιλάω για την ανοιχτή δημοκρατία. Μα ένα λεπτό τώρα. Μα ένα λεπτό. Η δημοκρατία σημαίνει κανόνες. Σημαίνει ότι νομοθετώ κάτι και μετά από τρεις μήνες που ανοίγω το γήπεδο ισχύει. Mm-hmm. Είναι προβληματική αυτή η λειτουργία της δημοκρατίας. Θα το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Εκεί δεν πήγε και πολύ καλά η κυβέρνηση στο θέμα του γήπεδου. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι συνολικής λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Για την ελεύθερη... Και προφανώς σήμερα. Θέλω και να πω για την ελεύθερη έκφραση. Σωστό. Συμφωνώ στην πολιτική κριτική του κυρίου Ζαχαριάδη, αλλά θέλω να πω στην ελεύθερη έκφραση. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε εκφράσεις χούντα. Δεν ξέρουμε τι ήταν η χούντα. Είπα εγώ την έκφραση χούντα.
όχι, όχι. Αλλά το ότι είναι, πρώτη, λένε, ρε, το ότι είναι πρώτη φορά στη μεταπολίτευση. Προς Θεού, για σας, όχι. Που το Ευρωπαϊκό είστε Κοινοβούλιο. Που τιμά τη δημοκρατία, ναι, αλλά, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, αλλά είναι πρώτη φορά στη μεταπολίτευση. Μάλιστα, τι είναι πρώτη. Δηλαδή, εντάξει, δεν μας τιμά. Πού γίνεται αυτό με το Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να κύριε Ζαχαριάδη. Δεν έχουμε αντίθεση. Κύριε Παπαδημητρίου, δεν έχει πάθει. Δεν έχω πάθει κάτι. Πάμε γιατί μα περιμένει ο Μανώλης Κωστίδης. Έχουμε φοβερές εξελίξεις στην Τουρκία. Πέρα από τα πολιτικά, έχουμε ένα σεισμό 4,9 ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη, που όλοι οι επιστήμονες λένε ότι είναι προάγγελος του μεγάλου. Βγήκανε και σήμερα. Πάνω από 7 ρίχτερ. Βγήκανε και σήμερα για τσουνάμι κλπ.